Έχει κάνει το 3 στα 3 στην Ελλάδα ο Ρουί Βιτόρια με ένα γκολ διαφορά και με αποβολή αντιπάλου και στα 3 πλέον παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε Βόλος Παναθηναϊκός 0-1, ναι. Παναθηναϊκός Λαμία 1-0 και Πανετολικός Παναθηναϊκός 1-2, σοφαρίζοντας τον Γιώργο Δόνη στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος, ο Δόνης στο ξεκίνημα είχε 5 σερί νίκες. 5 σερί νίκες. Οπότε πάει να το λοιπόν, πει αυτές τις ράγες. Πάμε δούμε λίγο τις φάσεις. Με το καλημέρα ο Παναθηναϊκός σκοράρει με τον Τζούρισιτς. Βλέπουμε την αρχή της φάσης εδώ με τον Τετέ και πόσο ο Βαγιανίδης προσέχει να μην βγει offside, έτσι δηλαδή βλέπει. Ναι, ναι. Όχι, έχουν πλέον οι δυο τους πάρα πολύ γρήγορα βρει και καλή χημεία. Ναι. Η καλύτερη δεξιά πτέρυγα στην Ελλάδα είναι αυτή. Θυμηθείτε και τον γκολ με την Τζέλσι που. Δηλαδή, ακριβώς. Το μόνο δημιουργικό που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός εκείνη η μέρα ήταν ακριβώς αυτό. Αυτή η υπερφόρτωση από τα δεξιά. Ο Τζούρισιτς σε θέση 4 για το 0-1. Υπάρχει μια τρομερή στο καλό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού χαμήν ευκαιρία με Βαγιανίδη και Τετέ. Έτσι και εδώ το build-up που βγαίνει, ναι, ναι, με τρεις μπαλιές. Αφού κινδύνεψε να χαθεί η μπάλα, να σπάσει και κίνδυνο, να φάει, ναι, 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 καλή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μετά εδώ το σπρίτ του Βαγιανίδη στα δεξιά, λίγος, το κενό. Δεν υπάρχει κανένα. Συνεχώς το κάνει το Βαγιανίδης όταν ο Τετέ έχει την μπάλα. Δεν του την έκανε καλά. Όχι, βρήκε μπάλα σε ένα αμυντικό και κάπως έσπασε η πορεία της. Λίγο πιο δεξιά, άμα του την έκανε στην απέναντι γωνία θα την πάρει. Εδώ τώρα νομίζω ότι Τετέ μάλλον είναι υπερβολική σιγουριά. Πήγε χαλαρό στο πλασέ. Δεν κάνει δυνατό τελείωμα, ναι. Ναι. Ευκαιρία Γερεμέγεφ. Πάλι δεξιά. Full back. Ναι, αρχές δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ υπήρχε η επιλογή για τον... με τον Τζούρισιτς, αλλά είναι center for, βλέπει αιστεία τώρα, είναι πολύ δύσκολο εκεί να τη δει για να την σπάσει την μπάλα. Το γκολ του Μπουζούκη από την σέντρα του το Ρεχόν, πολύ ωραίο πλασέ και μάλιστα στο τέλος ο Μπουζούκης απολογήθηκε επειδή πανηγύρισε, λέμε και αυθόρμητα, σέβομαι τον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί έκανε όνομα. Ναι, ο Βλαντένοβιτς μπερδεύει λίγο εκεί γιατί πάει σε λάθος αντίπαλο. Άψογο το πλασέ. Ευκαιρία στο καπάκι, φώναξε στο πολύ καλό. Τι πες Κωστή? Φώναξε ο Παναθηναϊκός για φάουλ εδώ. Ναι. Στο κόλ. Νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Και εμένα μου φάνηκε για φάουλ. Τέλος πάντων. Εδώ είναι ευκαιρία με τον Μπουζούκη και την... Λαχούντ. Τον Λαχούντ, ναι. Μεγάλη ευκαιρία, ναι. Αυτή ήταν η μεγάλη γενικά στα φάουλα αυτά που λέμε, ειδικά στις φάσεις των γκολ, εξετάζονται όλες τις επαφές. Το μπλοκ το έκανε ο Γετβάη, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης, παιχταράς. Καψούρα μου μεγάλη. Απλά λοιπόν, κάποιες επαφές κρίνονται ως όχι τόσο πολύ δυνατές ώστε να πέσει ο παίχτης. Φοβερό μπλοκ, φοβερό μπλοκ. Αξιολογούνται. Είναι γκολ αυτό. Αυτό είναι γκολ. Ναι. Φοβερό το μπλοκ που κάνει. Ναι. Μετά ευκαιρία με Τετέ. Είναι πολύ ωραία η άμεση παλιά του Νάι, ναι, εδώ στο διαγώνι αυτή. Και τρομερή τρίπλα, ναι. Ναι, ναι. Και η τρίπλα είναι απίστευτη, δηλαδή κρίμα που κάνει με τη μία, με το ένα πόδι, τριπλάρει με το άλλο. Τελειώνει, λέω, αρε κρίμα που δεν να πω την ιεροσιλία τώρα ως παρομοίωση και μόνο, η τρίπλα θυμίζει εδώ Μέση με Μπόατενγκ, έτσι. Λοιπόν. Ναι, ναι, εδώ είναι φοβερή τρίπλα. Αλλά εντάξει, μετά στο χώρο κατέβησε αλλαγή και πλασέ από την άλλη μεριά. Ότι δεν είναι φοβερός. Η γρήγορη πάσα, επαναλαμβάνω, του Νάι δίνει την ευκαιρία να παιχτεί η φάση ένας με έναν. Ναι. Αλλιώς, αν αργούσε, θα είχαμε άλλες. Αλλά στο πώς αλλάζει την ισορροπία στο σώμα του είναι φοβερός. Ναι. Άμα σε βρει ο Τετέ ανοιχτό σε κόντρα επίθεση, δύσκολα είσαι. Λοιπόν, και το γκολ της λύτρωσης για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να, ο Μπακασέτα στα μέτρα. Ναι. Και ο Αράς σε θέση 4, έτσι. Τον είδε όμως. Ναι, ο Μπακασέτα. Τον πήρε. Δεν έκανε τυχαία τη σέντα. Ένα ελεύθερο διάδρομο. Γιατί αν την έβγαζε μπροστά από ένα τον και την έκανε δυνατά και σιρτά. Για να πάει εκεί που ήθελε. Λοιπόν. Στην οξυδέρκεια έκανε το κάνει.